Τα μουσεία δεν έχουν μόνο τους λαμπερούς χώρους των εκθέσεων όπου πηγαίνουν οι επισκέπτες κάθε μέρα και χαίρονται όλα αυτά που προετοιμάζουμε. Τα μουσεία ζουν μια έντονη ζωή πίσω από τη σκηνή. Αυτή η ζωή αφορά στην έρευνα, στη συντήρηση, στην προετοιμασία των δανείων γιατί συμμετέχουμε σε εκθέσεις εξωτερικού. Όλα αυτά μπορεί να είναι το 80 με 90% του χρόνου μας. Με χαρά διαπιστώνω ότι ο κόσμος θέλει να συμμετέχει και στην αθέατη πλευρά του μουσείου. Θέλουν να δουν πόσοι οι συντηρητέ μα προετοιμάζουν τα αρχαία, πόσοι οι αρχαιολόγοι ερευνούν, πόσοι αρχαιολόγοι από το εξωτερικό έρχονται εδώ για ερευνητικά προγράμματα, τι προετοιμάζουμε να στείλουμε στο Τόκιο, τι προετοιμάζουμε να στείλουμε στο Σικάγο, όλα αυτά του ενδιαφέρουν. Εγκαινιάζουμε λοιπόν τη δράση Ανοιχτό Μουσείο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα έχουμε σκοπό να καλούμε του φίλου και του επισκέπτε μα για να βλέπουν πώ συντηρούμε τα αρχαία μα. Πώ γίνεται η αρχαιολογική έρευνα, πώ προετοιμάζουμε τα βάνια, πτυχέ τη αθέατη ζωή ενό μουσείου που είναι το ίδιο ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή, όσο και η θέτη. Είναι μια διεθνή πολιτική τα μουσεία να έχουν του χώρου των εκθέσεων και του χώρου του αποθηκευτικού. Οι αποθηκευτικοί χώροι συγκεντρώνουν τα αρχαία τα οποία προορίζονται να εκτεθούν σε περιοδικέ εκθέσει. Είναι πολιτική αυτή να μην βγάζουμε όλα μα τα αρχαία για να μην εξαντλείται το μουσείο και να ανανεώνουμε το ενδιαφέρον του κοινού μας. Εμείς λοιπόν έχουμε 9.500 εκθέματα στη μόνιμη μας έκθεση και 200.000 αρχαία στις αποθήκες μας. Τα αρχαία αυτά αποτελούν και αντικείμενο έρευνας. Κάθε χρόνο εξυπηρετούμε τουλάχιστον 108 ερευνητικά προγράμματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αλλά έχουμε εγκαινιάσει και μια άλλη δράση, το Αθέατο Μουσείο, όπου κάθε δύο μήνες Βγάζουμε ένα εντυπωσιακό αντικείμενο από τι αποθήκε μα στην αίθουσα του βωμού και το παρουσιάζουμε στον κόσμο. Με δύο λόγια, το αθέατο μουσείο που έχουμε εγκαινιάσει προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού γιατί βλέπουν αρχαία τα οποία δεν βρίσκονται στι μόνιμε μα εκθέσει. Από την άλλη μεριά, και οι περιοδικέ μα εκθέσει παρουσιάζουν αρχαία τα οποία βρίσκονται στι αποθήκε μα. Άρα, ανανεώνουμε το ενδιαφέρον του κοινού με αυτή την πολιτική. Η σχέση ενό διευθυντή με τα εκθέματα και το ίδιο το μουσείο είναι μια σχέση καθημερινότητα. Αλλά είναι και πολύ όμορφο. Σα πληροφορώ. Νιώθουμε όλοι μα πολύ τυχεροί που δουλεύουμε εδώ σε αυτό το μουσείο και δεν χάνουμε στιγμή να επισκεπτόμαστε το ίδιο το μουσείο, να βρισκόμαστε μαζί με του επισκέπτε μα. Χαιρόμαστε να βλέπουμε τι αντιδράσει του. Μαθαίνουμε από του επισκέπτε μα. Βλέπουμε τι θέλουν οι επισκέπτε μα. Και έτσι γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Προσωπικά, η σχέση μου με τα εκθέματα είναι η σχέση ενός αρχαιολόγου με το αρχαιολογικό αντικείμενο, Είναι η σχέση ενό ερευνητή. Είναι η σχέση ενό ανθρώπου, ο οποίο και συγκινείται, αλλά και προσπαθεί να διερευνήσει τη σημασία και το νόημα αυτού του αρχαίου. Από εκεί και πέρα λειτουργούμε συναισθηματικά. Στην αρχή είμαστε ουδέτεροι ω επιστήμονε. Προσπαθούμε να το αντιληφθούμε, να το αναλύσουμε, να το εξηγήσουμε. Στην αρχή έχουμε μια ουδέτερη σχέση. Μετά αρχίζει ο συναισθηματικό χαρακτήρα τη σχέση αυτή. Εμεί τα αγαπούμε όλα τα αρχαία. Είναι όλα παιδιά μα. Μπορεί να είναι ένα λαμπρό έκθεμα που να συγκεντρώνει πολύ κόσμο, αλλά μπορεί να είναι και ένα τραυματισμένο. Η σχέση του αρχαιολόγου με το αρχαίο είναι σχέση βιωματική. Ο αρχαιολόγος βλέπει και μέσα από ένα τραυματισμένο αρχαίο τη σημασία και την αξία του. Τα αρχαία ζουνε δύο ζωές. Η μία ζωή είναι το βράδυ που μένουν μόνα του και η άλλη είναι την ημέρα που τα αγκαλιάζει ο κόσμος. Όταν χαμηλώνουν τα φώτα και φεύγουν οι επισκέπτε και μένεις μόνος μέσα σε αυτό το χώρο, είναι μια σταλήθεια βιωματική υπηρεσία.